εξαίρεση από κόσμο για μια ακόμη μέρα η παλιά πόλη των Χανίων, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μάιος κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Από την Οδό Χάλιδων μέχρι τα στενά του Τοπανάκη, από τη μία άκρη του λιμανιού ως την άλλη, οι χιλιάδες των επισκεπτών δίνουν τον τόνο μια σεζόν που προμηνύεται ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Δόξα τω Θεώ, λέω, έχει κινησούλα, ελπίζουμε και τα καλύτερα. Εντάξει, όλα πάνε καλά, ο χειρός δεν βοηθάει, οπότε εμείς είμαστε ευχαριστημένοι πάντα. Με πάντως πολύ κόσμο έχει, σήμερα στο λιμάνι. Έχει κινησούλα, έχει, δόξα τω Θεώ. Έτσι. Πάμε καλά, παιδιά. Καλή σεζόν με υγεία. Το κλίμα ενισχύει σημαντικά ο τουρισμός κρουαζιέρας, που φέτος καταγράφει αύξηση. Είναι ενδεικτικό πως από τις αρχές Μαΐου μέχρι σήμερα έφτασαν στα Χανιά περισσότεροι από 22.000 επισκέπτες κρουαζιέρας με 13 κρουαζιερόπλια, ενώ είναι προγραμματισμένα άλλα 7 μέχρι τις 31 του μήνα. Τα κρουαζιερόπλια γίνεται. Καλά είναι, μια χαρά. Η ικανοποίηση εκφράζεται και από τον κλάδο των αμαξάδων. Hello. Κινήθηκε όπως πέρσι, στα ίδια κύματα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η σεζόν να είναι όπως ήταν και πέρσι. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ο καιρός φέτος σας βοηθάει ή όχι, έτσι όπως εξελίσσεται? Βοηθάει το παλιό λιμάνι, το βοηθάει αρκετά θα έλεγα, γιατί όλοι το επισκέπτονται εδώ πέρα, οπότε δεν έχουμε παράπονο. Ο άστατος καιρός ωστόσο έχει επηρεάσει σημαντικά τον θαλάσσιο τουρισμό, με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε ημερήσιες εκδρομές με πλωτά από το ενετικό λιμάνι προς τα Λαζαρέτα και άλλους προορισμούς να τονίζουν ότι μέχρι σήμερα μετρούν ζημιές λόγω καιρού. Ο Μάιος δυστυχώς δεν ήταν αρκετό ευχάριστος για όλους μας, πιστεύω, γιατί περιμένουμε να, όπως ξεκινάει η σεζόν, να δουλέψουμε, ο κόσμος να ευχαριστηθεί τον ήλιο. Και δυστυχώς τα πράγματα λίγο-λίγο δεν πήγανε τόσο και καλά. Δεν βοήθησε ο καιρός. Ναι, αυτό ναι. Βροχές, όλα αυτά. Τους επόμενους μήνες πάντως αναμένεται πολλαπλασιασμός των αφίξεων στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ενώ και οι κρατήσεις σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και καταλήμματα δείχνουν εκτόξευση της τουριστικής κίνησης.